πραγματικά, όταν ο άνθρωπος έχει καλή διάθεση και σκέφτη, είναι ότι καλύτερο. Όταν αυτός ο άνθρωπος είναι ο Χάρης Ρώμας, γίνεται όλο ακόμα πιο καταπληκτικό. Τι χαμόγελο. Ευτυχώς κατήθηκε και δεν χειροκρότησα και εγώ τον εαυτό μου. Έτοιμος ήμουν. Εμείς έτσι κάνουμε. Χειροκροτούμε τους εαυτούς μας εδώ πέρα. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Χαίρομαι που είστε πάρα πολύ αγαπητοί και οι τρεις. Πρέπει να το πω. Ένας-ένας ξεχωριστά. Αλλά και οι τρεις μαζί ακόμη περισσότερο. Βέβαια, συσσωρεύεται η θετική ενέργεια. Έχω χαρεί πάρα πολύ που είδα τη Μαρία μετά από πολύ καιρό και που τη βλέπω ευτυχισμένη. Λάμπει το κορίτσι μας. Λάμπει. Έχω χαρεί για όλους σας. Πολύ. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Και εμείς χαιρόμαστε για σένα, να ξέρεις. Για όλα. Στην αρχή πήγαμε να λυπηθούμε, να σου πω την αλήθεια. Αλλά μετά μάθατε τον ήλιο. Αλλά μετά λέμε όχι, γιατί. Για κάτσε, πολύ γελάει αυτό. Ναι, κάτι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Όχι, αλήθεια. Λέγαμε στο διάλειμμα να σας πούμε, γιατί εμείς είμαστε αυτή η εκπομπή. Που ό,τι λέμε στο διάλειμμα θα το πούμε και μπροστά σας τώρα. Του λέμε, ρε παιδί μου, φαίνεσαι πάρα πολύ καλά. Και μας κάνει εντύπωση τώρα, άξιο να δεις πώς σκέφτεται ο άνθρωπος. Μας κάνει εντύπωση που είσαι καλά. Δεν είναι τραγικό αυτό για κάποιον να το λέει, ότι βλέπει κάποιον που είναι καλά. Εντάξει, είναι και λογικό, ξέρεις, έτσι αξιολογώντας τα νέα που έχετε πιθανώς τον τελευταίο καιρό συλλέξει από την περίπτωση, για την περίπτωσή μου. Προφανώς επειδή χώρισα μετά από 10 χρόνια. Μετά από 10 και όχι 9 όπως λέγεται, 10 συμπληρωμένα χρόνια. 10. Εξιστή. Θυμάσαι και πέρσι και πρόπερσι στην εκπομπή στο Star. Εμείς ήμασταν σίγουροι, το είχαμε πει και στον αέρα αυτοί είμαστε. 100%. Ότι μάλλον θα παντρευτεί. Ναι, όχι, ήσουν έτοιμος να κάνεις, πώς θα σου πω. Μπορεί να ήμουν έτοιμος να παντρευτώ, η αλήθεια είναι. Το είχαμε συζητήσει. Η πραγματικότητα είναι ότι πιθανώς πολλές φορές να αισθανόμαστε, ξέρεις, να μας αρέσει τόσο πολύ και αυτό που συμβαίνει ή αυτό που θέλουμε να συμβαίνει. Δηλαδή το θέλω μας να μπερδεύεται με την πραγματικότητα. Έφυγε εγώ από τις δηλώσεις, δηλαδή λέγαμε τώρα θα το πει. Ναι, γιατί τώρα ήταν η πρώτη φορά που έκανες δηλώσεις για την προσωπική σου ζωή. Πίστευα στην απόλυτη αγάπη και να σου πω και κάτι. Εγώ έχω μέσα μου ένα τεράστιο έτσι, κομμάτι αγάπης για αυτή την ιστορία που ζήσαμε 10 χρόνια. Γιατί δεν θέλω τώρα, δεν μπορώ να διαγράψω. Δεν συνέβη και κάτι, ξέρεις, που να διαγράφεις σε αυτό το πρόσωπο, σαν προσωπικότητα. Αλλά γιατί για να μπορείς κάτι συνέβη. Πρόκειται. Συνέβη, ασφαλώς. Συνέβη και αυτό που συνέβη, που έχει να κάνει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το πω, γιατί μπορεί να μην θέλει να υποθεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που συνέβη, άνοιξε ένα χάσμα. Δηλαδή, είχαμε διαφορά απόψεων για ένα θέμα, το οποίο είναι σημαντικό θέμα του σήμερα. Και αυτό το θέμα άνοιξε. Για τα εμβόλια, εν πάση περιπτώσει, θα το πούμε και αυτό. Για το αν πρέπει ή δεν πρέπει. Χωρίσεις για τα εμβόλια. Ναι. Ναι, χώρισα και τα εμβόλια. Ότι αυτό ήταν προφανώς η αρχή. Παιδιά, είναι το να είσαι, ξέρεις, από τη μία ή την άλλη μεριά. Σημαίνει μια. Ξέρεις, ασφαλώς υπάρχουν. Θα το συζητήσουμε ίσως και αυτό το θέμα για τα εμβόλια. Αλλά όταν πρόκειται για τον άνθρωπό σου και δεν μπορείς να βρεις μια. Ξέρεις, και εσύ, εγώ είμαι instructor της περιφέρειας Αττικής ως προς αυτό, επειδή έχω κάνει 12 χρόνια παράλληλα με τις σπουδές και με την καριέρα μου τα πρώτα χρόνια. Πήγαινα και στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκεί γνώρισα και τον Γιώργο Πατούλη. Ήμασταν συμφοιτητές στο ίδιο έτος, με την ίδια ηλικία, όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε χρηστεί κατά κάποιο τρόπο instructor της περιφέρειας για να πείσουμε τους υπαλλήλους της περιφέρειας, που είναι πάνω από 2.300, και να μιλήσουμε και να τους μεταπείσουμε αυτούς που φοβούνται. Γιατί πράγματι υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Υπάρχει αυτή η κατηγορία των φοβικών. Εγώ έχω ανθρώπους που αγαπώ στην οικογένειά μου, που είναι φοβικοί και ό,τι και να τους πεις. Ήταν η σχέση σου, δηλαδή εσύ ουσιαστικά πότε εμβολιάστηκες? Η σχέση μου δεν ξέρω αν ήταν φοβική ή αν είναι και αντιεμβολιαστής. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να το ξέρω. Ναι, εγώ φοβική, εντάξει. Και αυτό, ξέρεις, το φοβικό, όταν έχει να κάνει με τη δική σου τη σχέση, την προσωπική, και είναι κάτι που εσένα σε απασχολεί. Μα είναι κάτι που εμένα το δίδασκα κιόλας με εισαγωγικά. Εξηγούσα στον κόσμο γιατί δεν πρέπει να φοβούνται, παρότι πράγματι έχουν παρουσιαστεί παρενέργειες σε όλα τα εμβόλια. Όμως αυτά ήδη τα ξέρετε όλοι, έχουν παρουσιαστεί σε όλα τα φάρμακα που έχουν κατά καιρούς κυκλοφορήσει και ακόμα υπάρχουν παρενέργειες σε όλα, οπότε τα φάρμακα. Στο σπίτι έλεγες. Οπότε instructor προσπαθώ 2.000 εργαζόμενους να τους πείσω να κάνουν το εμβόλιο. Και έχουμε καταφέρει στην περιφέρεια Αττικής να είναι πάνω από το μέσο όρο, να έχουν πιστεί, και αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο, από το μέσο όρο της Ελλάδας, η οποία δεν πάει και τόσο άσχημα πια, δηλαδή οι ενήλικες είναι πάνω από 72% νομίζω. Οι ενήλικες λέμε, έτσι. Οπότε κάνουμε έναν αγώνα ως προς αυτό. Κάνουμε έναν αγώνα και ως προς αυτό. Και για να επανέλθουμε στο αρχικό, και εσύ χωρίζεις δηλαδή.
Επειδή ο άνθρωπος που έχει στο σπίτι. Το χωρίς, όχι, ναι, παιδιά, μισό λεπτό. Δεν θέλω να καταλάβω. Ήταν εγωιστικό ότι προσπαθώ να πείσω 2.000 και παραπάνω και δεν πείθω τον άνθρωπό μου. Ή ήταν ρε εσύ ότι φοβάμαι να ζω με έναν άνθρωπο που δεν έχει πολύ. Όχι, όχι, βέβαια. Εγώ θεωρώ ότι ήταν θέμα αρχών. Άλλες αρχές είχε ο Χάρης. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το συζητάω, δεν αφορά μόνο εμένα, αλλά θα σας πω το εξής. Πιστεύω ότι όταν προκύπτει ένα τέτοιο θέμα. Και το οποίο δεν είναι μικρό στην εποχή μας, γιατί βλέπετε πόσο μεγάλη διάσταση έχει πάρει. Φυσικά. Και στον καλλιτεχνικό χώρο και παντού. Όταν προκύπτει, παιδιά, ένα τέτοιο θέμα, τότε ανοίγει πολλές φορές ένα παράθυρο και βλέπεις όψεις στη σχέση σου ή του χαρακτήρα του άλλου ή και του δικού μου αντίστοιχα χαρακτήρα που δεν τις είχες δει ή δεν ήθελες να τις δεις. Όταν είσαι τόσο ευτυχισμένος επί πολλά χρόνια, γιατί ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι, επί πολλά χρόνια και υπήρχε μεγάλη αγάπη, από μένα υπάρχει πάντα. Πλην όμως πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε. Ήταν ίσως η στιγμή να γίνει, το έφερε έτσι η κατάσταση και προσπαθώ να το δω θετικά πλέον. Δηλαδή να προχωρήσω το επόμενο βήμα της ζωής μου, ήδη το προχωρώ. Μπράβο. Ναι, ήδη το προχωρώ. Γιατί θεωρώ ότι υπήρχε ένα κομμάτι το οποίο δεν είμαι σε νέα σχέση ακριβώς. Είσαι στο φλερ. Ούτε είμαι στο ψάξιμο. Πάντως φαίνεσαι πολύ χαρούμενος, πολύ ανανεωμένος. Φαίνεσαι σαν κάτι να έχει γίνει. Είμαι, κοίτα, πρώτα απ' όλα δεν θέλω γιατί και αυτό μπορεί να παρεξηγηθεί. Και δεν ξέρω τώρα ένας άντρας. Δεν έχουμε κατονομάσει. Ένας μεγάλος άντρας στην ηλικία μου. Να μιλάει για ερωτικά. Δεν ξέρω αν είναι. Είπες τον Πατούλη μεγάλο τώρα. Το συνομήλικό σου. Δηλαδή. Όχι, ο Πατούλης είναι μικρός. Εγώ είμαι μεγάλος. Λοιπόν, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μου δίνει μια ευκαιρία να προχωρήσω στην επόμενη σελίδα που ίσως είναι αυτό που όλοι ψάχνουμε. Το λέω και σε εσένα, Κατερίνα. Είναι το απόλυτο. Δηλαδή να είσαι απόλυτα καλά συναισθηματικά, εγκεφαλικά, πνευματικά, ερωτικά και σεξουαλικά. Και εμβολιαστικά. Αυτό είναι μέσα στο εγκεφαλικά, είναι μέσα στο συναισθηματικά, είναι μέσα σε όλα. Η αλήθεια είναι πολύ ότι σημαντικό η απολυτότητα τώρα δεν πετυχαίνεται. Αλλά εγώ έχω πει ότι και πλέον σε αυτή την ηλικία θέλω να πετύχω μια σχέση που να πλησιάζει την απολυτότητα ως προς αυτά και σε σχέση με το Δήμο Γαλανδρίου, για να μην ξεχνιόμαστε, θέλω να γίνω δήμαρχος, θέλω να πετύχω την απολυτότητα στην ομορφιά και στη χαρά των δημοτών. Θέλω να είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι όσο ό,τι αφορά τουλάχιστον το ότι μπαίνω στο Δήμο μου και αισθάνομαι ότι είμαι στο σπίτι μου. Ότι φροντίζουμε όλοι να είναι ωραίο το σπίτι μας. Σου αρέσει πάρα πολύ αυτό, Χάρη. Πάρα πολύ. Αλλιώς δεν θα το έκανα. Βέβαια, εγώ δεν θα γιατί μένω και στο Χαλάνδρι, κατάλαβες. Δηλαδή, να σου πω, με το καλό μα βγει δήμαρχος και θέλει καραβάτι με ρουσφέτα, θα τη κάνει το Χατήρι. Αμάρεστε! Το όνομα Καραβάτι δίπλα στο Ρουσφέτη, παρακαλώ να φύγει τώρα από την κουβέντα. Σε σχέση με τα Ρουσφέτια, θα σας πω το εξής. Για την Καραβάτι. Όταν βάλαμε. Όχι, δεν θέλω να το Καραβάτι. Καραβάτι θα το αφήσουμε στο τέλος. Όταν κλείσουν οι κάμερες, θα σου πω. Ναι, καλά σου λέει. Το θέμα είναι το εξής, παιδιά. Σε σχέση με τα Ρουσφέτια, γιατί ξέρεις, πολλά λέγονται και γι' αυτά. Όταν βάλαμε υποψηφιότητα, μου έπεισε ο Γιώργος, ο Περιφερειάρχης, και μου είπε ότι μπορεί και να σ' αρέσει, Χάρη. Ο Γιώργος είναι παθιασμένος με την πολιτική, ήταν ένας καλός γιατρός, αλλά είναι παθιασμένος με 24 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Και είναι καλός. Είναι καλός Περιφερειάρχης. Πιστεύω εγώ που το παρατηρώ από κοντά τις δράσεις μία-μία. Όταν λοιπόν αποφασίσαμε να το κάνουμε, περισσότερο για το φίλο μου σκέφτηκα ότι θα το κάνω, γιατί μου είπε, είσαι αναγνωρίσιμος, θα βοηθήσεις. Έλα, φίλε, βοήθα. Και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να δεις ότι σ' αρέσει. Στο κάτω-κάτω υπάρχει και το Κολοκοτρονίτσι. Έχεις πρώτερο βίο. Φυσικά. Ναι, έχει υπάρξει και αυτό. Τέλος πάντων, μετά από ένα διάστημα που ήμουν τομεάρχης πολιτισμού ήδη, εκλέχτηκα από τον κόσμο, ήρθε και με βρήκε και μου λέει, το βλέπω το Κολοκοτρονίτσι όπως το είπα, να είναι η αρχή της πορείας σου. Το βλέπω ότι ταιριάζει και πράγματι αισθάνθηκα ότι μου ταιριάζει με την έννοια ότι ξέρω χρόνια, έχω μάθει χρόνια να διοικώ κάποιες ομάδες, είτε αυτό είναι ενθίασος, γιατί είναι μια οικογένεια. Το συζητάς. Είτε αυτό είναι μια ομάδα τηλεοπτική που είναι μεγάλη, τόσους κόσμους και εμείς με την Χατσοφιά πάντα είχαμε την καλλιτεχνική επιμέλεια όλου του πράγματος. Έχω μάθει δηλαδή να οργανώνω μια ομάδα σαν coach, σαν προπονητής για να επιτυγχάνεται ένα καλό αποτέλεσμα. Και έτσι ακριβώς σκέφτεσαι ότι πρόκειται να... Έτσι θα γίνει και στο Δήμο, ναι. Είχες πάντα επιτυχίες, έτσι. Δηλαδή σε ό,τι έχεις, με ό,τι έχεις καταπιαστεί Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είναι το πιο πετυχημένο να είναι αυτό. Μακάρι. Στην ομάδα λοιπόν, αναλαμβάνεις ένα σχέδιο, έχεις τον Ταλατούχο
Άρη Σερβετάλη εκεί πέρα. Και σου δηλώνει από το καλοκαίρι ότι εγώ, φίλε, Χάρη Ρώμα, σκηνοθέτη μου, παραγωγέ μου κτλ., ότι θα έχει εκεί, δεν θα εμβολιάσω. Ή μάλλον όταν γίνουν μεικτά, όταν σταματήσουν να είναι μεικτό ο κόσμο που θα έρθει, θα είναι μόνο για εμβολιασμένου, θα αποχωρήσω. Λοιπόν, παιδιά, το αυτό που θίγει είναι διαφορετικό. Στην ομάδα που θα είχα εγώ ή που έχω τώρα και που θα σας προκαλώ και σας προσκαλώ μάλλον, να τους ρωτήσετε έναν ένα, τον Γιώργο Γαλίτη, την Τάνια Τρίπη, την Ευτυχία Φαναριώτη, τον Δημήτρη Μαχαίρα, την Μαρία Κοκολάκη, την Εύη Κολιούλη, όλα αυτά τα παιδιά τα οποία αγαπώ σαν οικογένεια και τους το έχω δείξει και τους το δείχνω κάθε μέρα ότι τους αγαπώ σαν οικογένεια. Είναι η οικογένειά μου, ένα μέρος της οικογένειας μου. Εκεί, σε αυτή την περίπτωση, δεν θα ήταν ο Άρης Σερβετάλης, γιατί είναι θειασάρχης ο Σερβετάλης από μόνος του. Και μάλιστα θειασάρχης έχει καταφέρει να είναι, δικαίως θα πω, γιατί είναι ένας εξαιρετικός, φαίνεται, ηθοποιός που ορισμένους ρόλους τους κάνει πάρα πολύ καλά, τους σωματοποιεί πολύ καλά. Έχει μια σωματική, έτσι, μεγάλη ικανότητα ο Σερβετάλης και μια εσωτερικότητα. Πράγματι, τον έχω δει και εγώ σε κάποια πράγματα που μου αρέσει. Όμως, αυτή τη στιγμή στο θέατρο του, μιας και μίλησε μόνος του για κατηγοριοποίηση και για ντάνες, αυτή τη στιγμή στο θέατρο του είναι μια τεράστια φωτογραφία που είναι ο Άρης Σερβετάλης και στα ψηλά, κάτω-κάτω και στα πλάγια, είναι τα ονόματα των συντελεστών. Αυτό είναι κατηγοριοποίηση. Εκεί είναι ο γκράντε πρωταγωνιστής και οι υπόλοιποι. Αυτή τη στιγμή ο Άρης. Αυτό πιστεύω ότι το επέλεξε ο ίδιος ο Άρης. Και να μην το επέλεξε ο ίδιος, γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν επιλέγει τίποτα. Αυτή τη στιγμή το σύστημα αυτό που βάλει ο κύριος Σερβετάλης, ο Άρης, αυτή τη στιγμή αυτό το ίδιο το σύστημα που το βάλει και γίνεται σημαία των αντιεξουσιαστών, αυτή τη στιγμή βάλει την εξουσία που τον έφερε εκεί που τον έφερε, να βγάζει πολύ περισσότερα χρήματα, να είναι ο γκράντε πρωταγωνιστής. Και ξέρετε που φαίνεται ο μεγάλος πρωταγωνιστής, αγαπητοί φίλοι, δεν φαίνεται στα εύκολα, που εκεί δικαίως είναι και το... Α, πες ότι είναι και η φωτογραφία του πιο πάνω. Όχι πιο πάνω, εκεί είναι μόνη. Αν πας στο θέατρο της Ντενίση που υποτίθεται είναι το απόλυτο star system, αντιπροσωπεύει η Μιμή, θα δεις ότι είναι η Μιμή και όλοι οι άλλοι γύρω της. Στη μέση βέβαια είναι η Μιμή, αλλά είναι όλοι οι άλλοι. Επίσης όρισε έτσι σε μέγεθος φωτογραφίας. Εκεί είναι γκράντε. Εγώ δεν σου λέω ότι το έκανε ο Σερβετάλης. Το φτιάξανε ως σκηνοθέτης, το έχει κάνει και με άλλους. Είναι μια κατασκευή που βγάζει πολλά χρήματα. Είναι μια φάμπρικα αυτό που γίνεσαι ξαφνικά ο πρωταγωνιστής, δικαίως εν μέρη, γιατί τα έχει στα προσόντα, αλλά γίνεσαι ο πρωταγωνιστής, ο εναλλακτικός, που φέρνει πολλά λεφτά στο ταμείο και γι' αυτό είναι και υπόλογη η παραγωγή του, που επειδή ξέραν ότι τα λεφτά τα φέρνει πλέον η κατασκευή Σερβετάλη και το ταλέντο Σερβετάλη μαζί. Δεν φτιάξανε ένα plan B για να ισχύσει αυτό το περίφημο που δει σαν αντικατάστατος. Όμως ένα πράγμα έχω να πω στο Σερβετάλη και το λέω ευθαρσώς. Στα εύκολα, μπράβο του να είναι παραπάνω και να βγάζει και οχταπλάσια λεφτά που τα βγάζει έτσι κι αλλιώς από τους άλλους και όλα αυτά. Ο Θειασάρχης και ο πρωταγωνιστής, φίλοι μου, φαίνεται στα δύσκολα. Όταν δεν δουλεύει το ταμείο, όταν υπάρχει περίπτωση. Όταν υπάρχει περίπτωση. Δύο λεπτά να το ολοκληρώσω αυτό, Στέφανε. Όταν υπάρχει περίπτωση να μένουν χωρίς δουλειά μια ομάδα συνεργατών. Δεν λέω ότι δεν το είχε πει. Ακούω και διάβασα και την επιστολή του ότι το είχε πει στους παραγωγούς. Κακός ο παραγωγός. Κακός ο παραγωγός. Σήμερα η Νάντια με το ρεπορτάζ της μας είπε ότι όχι μόνο το είχε πει, αλλά είχε πει ότι αν θελήσετε να με αντικαταστήσετε, θα είμαι εδώ για να βοηθήσω τον αντικαταστάτη να παίξει το ρόλο. Άκουσε με. Άκουσε με. Τώρα θα γίνεται αυτό. Ναι. Θα τον αντικαταστήσουν. Αποφασίσαν αυτά τα παιδιά που είναι και πολύ λιγομίλητα και πολύ φιδωλά σε αυτά που λένε. Εγώ το λέω γιατί έχω το θάρρος να πω την γνώμη μου. Είπανε ότι δεν πρόκειται να μπουν σε αυτή την ιστορία. Καλά κάνουν γιατί έχουν ζήσει με αυτό. Εγώ δεν έχω ζήσει με αυτόν τον άνθρωπο και δεν ξέρω ποια θα ήταν η γνώμη μου. Είμαι ειλικρινής ως προς αυτό. Αν τον είχα ζήσει και ήξερα και άλλες πτυχές του χαρακτήρα του. Όμως δεν συμφωνώ. Ούτε κατά διάνοια. Αν δεν ήθελαν να χάσουν ένα μήνα μεροκάματα αυτά τα παιδιά, θα έπρεπε να κρατήσει το θέατρο να τους πει: εγώ σας τα είχα πει. Αυτό το μήνα θα κάνουμε πρόβες παράλληλα για να μπορέσω να φύγω. Δεν θα το κλείσω το θέατρο ούτε μία μέρα όταν αγωνιζόμαστε δύο χρόνια για να τα θέατρα ανοιχτά. Κατάλαβα τι λες. Δηλαδή, θα έπρεπε να μείνει και να πει: σας τα είχα πει, τώρα θα γίνει. Όχι να γίνει. Να γίνει ξαφνικά η σημαία των αντιεξουσιαστών. Αντιεμβολιαστών. Και αντιεξουσιαστών. Γιατί αισθάνονται ότι ταυτίζεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι όλοι φοβικοί παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και επειδή ακούω για ντάνε. Αφού πάει στον άκρο, βάλε και του φασίστε για να είμαστε πιο. Όχι, αφού πάει στον άκρο, θα βάλουμε και το άλλο. Του βάζω. Του βάζω και ξέρω και τι έχω να ακούσω. Και η συνάδελφο Φέη Κοκκινοπούλου που τόλμησε να εκφράσει τη γνώμη τη και να πει γιατί να κλείσει το θέατρο και να μείνουν χωρί λεφτά οι συνάδελφοι, μπήκα κατά τύχη στον τοίχο
ρώτησε, γιατί είμαστε φίλοι στο Facebook, το τι βρυσίδι τρώει αυτή η κοπέλα. Λέω, ήρωας που αποφάσισε να αρθρώσει αυτό το λόγο πρώτη και να μπουν μέσα. Ποιοι είναι τελικά αυτοί που είναι Ντάνα και Αγέλη? Μήπως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν και μας βρίζουν? Μπορώ να πω. Βρίζουν τους άλλους που έχουν αντίθετη άποψη, Κατερίνα μου. Αυτό είναι Αγέλη. Εγώ. Αυτό επειδή... λέγεται Αγέλη. Αυτός που σε βρίζει με το μεχιδαίο τρόπο. Δεν και αν ο κύριος Επετάλης είναι νεοορθόδοξος, τέλος πάντων, από ό,τι ακούω, έχει και μέσα από την ταινία που έκανε και την αγάπη. Για τον μπλέξο, αν για τη θρησκεία. Όχι. Θες να το ακούσεις? Θα με αφήσεις να το ολοκληρώσω? Εντάξει, τότε, μετά το σχόλιο. Ωραία, ωραία. Αν λοιπόν ισχύει αυτό και μπράβο του, που ισχύει, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει και μπράβο του, βγάζω το καπέλο, πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να ταχθεί με τη μεριά της Εκκλησίας, όπως είναι ο Αρχιεπίσκοπος ή ο Οικουμενικός Πατριάρχης, που προτρέπουν τον κόσμο να πάει να εμβολιαστεί για να σωθεί ο πλανήτης από αυτό το διάολο, γιατί εκεί είναι ο διάολος, που μας έχει αυτή τη στιγμή εγκλωβίσει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι κάθε μέρα. Θα έπρεπε να σκεφτεί αν θέλει αυτό ή αν θέλει να είναι με το μεθόδιο της μονής του Αγίου Όρους, ο οποίος λέει «Δεν ευλογώ τους ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί». Αυτός είναι ο διχασμός. Εκεί γίνεται ο διχασμός. Καταλαβαίνω και όχι, λοιπόν. και όχι από αυτούς που λένε εμβολιαστείτε. Μπορώ εγώ δεν βλέπω να είναι από εκεί ο διχασμός. Έχει υποθεί με διάφορους τόνους και με διάφορους τρόπους ότι ό,τι γίνεται και περιχαρακώνονται οι άνθρωποι που είναι ανεμβολιαστοί, γίνεται για να προφυλακτούν πρώτα εκείνοι. Τώρα, άμα δεν θέλει ο άλλος να το πιστέψει, δεν θα το πιστέψει. Άμα θέλει να σηκώσει το λάβαρο της αντιεξουσίας, θα το σηκώσει. Άμα θέλει να βρει έναν τρόπο να τρολάρει τα πάντα, θα το κάνει. Χάρη, άκουσε. Αλλά εσείς πρέπει να το λέτε αυτό, ότι οι αριθμοί μιλούν. Το 95% των θανάτων στις ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι. Είναι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και πρέπει να αποδεχθούμε, αν μη τι άλλο, τον αριθμό. Ωραία. Μπορώ να κάνω όμως σε όλα αυτά την εξής επισήμανση. Επειδή ο Άρης δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή μαζί μας, από αυτό που εγώ κατάλαβα και από την ανάρτησή του, ο ίδιος δεν σήκωσε καμία σημαία και λέει: «Παιδιά, ακολουθήστε με». Ασφαλώς. Έτσι. Δεν είναι ο άνθρωπος. Ο ίδιος δεν βγήκε και να πει. Μα ότι, δεν το είπα. Α, εγώ το κάνω ότι... αυτό, να βγάλει μία λεζάντα και να πει. Πρώτα πιστεύω όλα, αυτό και αυτό. Όλα, δεν αυτός έφυγε. Πρώτα απ' όλα δεν είμαι εχθρός του Άρη Σερβετάλη. Αλλά, όχι, να είμαστε δίκαιοι, καταλαβαίνεις. Εσύ λες την άποψή σου φυσικά. Μιλώ για αυτό που αντιπροσωπεύει αυτή τη στιγμή άθελά του. Ο Άρης Σερβετάλης, που είναι star στο είδος του και ξαναλέω, έχει τη φωτογραφιάρα του, έχει τις αμοιβές του και καλά κάνει. Γιατί δεν είναι τυχαίος ηθοποιός, δεν βγαίνουν κάθε μέρα τέτοιου είδους ηθοποιοί, αλλά δεν είναι και μοναδικός. Ο Άρης λοιπόν Σερβετάλης, άθελά του, γίνεται λάβαρο αυτής της κατηγορίας των γίνεται. Ανθρώπων. Γίνεται. Ναι, γίνεται. Αλλά τι να κάνει ο άνθρωπος που έχει αυτή την ιδεολογία? Σου εξήγησα τι μπορεί να κάνει. Και δεν θέλει με τίποτα. Είπε εδώ χώρισε πολύ συγκεκριμένο. Δεν χώρισε για την ιδεολογία. Χώρισε γιατί άνοιξε ένα παράθυρο που είδε και άλλα πράγματα. Όχι, όχι. Κάτι να πίσω. Το είπε ξαναλέω, πολύ συγκεκριμένα. Το ξαναλέω, Στεφανέ μου, κάτι πολύ γιατί πρέπει να είναι σίγουρο αυτό που λέμε. Μην κλείσει το θέατρο. Πες, σας προειδοποίησα. Εγώ είναι η ιδεολογία μου αυτή. Κάθομαι μέχρι να γίνει και τότε το μήνυμα περνάει πιο ηχηρά. Και όχι φέρνοντας σε διχασμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αυτό, το έχουμε. Ο διχασμός έτσι γίνεται. Τώρα. Όταν είσαι κάθετος σε αυτό που λες εναντίον των συναδέλφων σου. Εγώ, παιδιά, έχω αυτή την άποψη και δεν το κάνω ούτε για να κατηγορήσω και να λιδωρήσω. Θα μπορούσα να στρογγυλέψω κι εγώ τα πράγματα όπως έχω δει πολλούς να τα στρογγυλεύουν. Δεν θέλω να το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω. Δεν θέλω να είμαι σε αυτή τη μεριά. Και θα σας πω το εξής σε σχέση με τους συναδέλφους μου. Θα επανέλθω σε αυτό που σας λέω. Ότι ο Θειασάρχης ο πραγματικός φαίνεται στα δύσκολα. Εγώ, επειδή θέλω να κάνω αυτό το σύριαλ το καινούριο τώρα και θα το αρχίσουμε κάποια στιγμή, 1η Μαρτίου θέλω να ξεκινήσει. Είναι πολύ δύσκολο να γράφεις, να παίζεις και παράλληλα να είσαι αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού και το μεάρχης πολιτισμού, αυτά που είμαστε και έχω υποχρέωση απέναντι στα καθήκοντα που μου είχε αναθέσει η πολιτεία να είμαι εκεί. Για να μπορέσω να τα βγάλω πέρα, είπα από την αρχή στο θείασό μου, κάναμε μια πετυχημένη περιοδία το καλοκαίρι, 45 πιάτσες και πήγαμε και στην Κύπρο μετά, όλα πετυχημένα, πήγαμε καλά, με πολύ αγάπη μεταξύ μας και τους είπα ρε παιδιά, έκανε τον κύκλο του, μήπως για να τα βγάλω πέρα επειδή θέλω να κάνω το σύριαλ. Το έχω πει ότι θα το κάνω και είναι κάτι που το θέλουμε πολύ με την Άννα τη Χατζησοφιά. Το έχουμε φανταστεί, το έχουμε ονειρευτεί. Είναι χρήματα που τα χρειάζομαι και για το προεκλογικό μου αγώνα, αν θέλετε, γιατί εγώ τα λέω όλα. Θέλω να το κάνω. Και από εκεί και πέρα θέλω να είμαι και εντάξει στις υποχρεώσεις που έχω. Ας μην συνεχίσουμε με το θέατρο, δεν υπάρχει συμβόλαιο έτσι κι αλλιώς. Και μου είπαν οι συνάδελφοί μου, οι αγαπημένοι μου συνάδελφοι, ρε Σύγη Χάρη,
μπορούμε τρεις μήνες να κάνουμε, να βγάλουμε και τις γιορτές, να δουλέψουμε, αφού μάλιστα υπάρχουν τα σκηνικά, αφού υπάρχουν όλα. Και είπα, ναι, βεβαίως. Εφόσον μου το ζητάτε, βεβαίως. Να βάλω λοιπόν και. Δηλαδή, θα βάλει τον εαυτό σου πίσω όταν έχει να κάνει με το οικονομικό και την επιβίωση των συναδέλφων σου. Θα βάλει τον εαυτό σου πίσω. Αυτό είναι θειασάρχης και αυτό είναι αληθινός πρωταγωνιστής. Απλώς δεν ξέρουμε αν του το πρότειναν ή αν το σκέφτηκε, το πρότεινε ο ίδιος, δεν το δέχτηκαν. Δηλαδή, αυτό ωραία, αυτή τη στιγμή εντάξει, δεν μπορούμε δεν να το ξέρουμε. Δεν θα μπω σε όλα αυτή την ιστορία. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ούτε θέλω να κατηγορήσω περαιτέρω τον Άρη Σερβετάλη, που μου είναι και ξένος. Εντάξει, βρέστε το, κάνετε το κλπ. Μπορεί να πέφτω έξω σε σχέση με τις προθέσεις του. Εγώ βλέπω ότι ακόμη θέλω και σε θέλω να είμαι ακριβοδίκαιη γι' αυτό. Και εγώ θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος. Πρέπει να είμαι ακριβοδίκαιος από τη στιγμή που. Είναι σημαντικό ότι ο Χάρης Ρώμας παίρνει και το πολιτικό κόστος εδώ και 20 λεπτά, καθώς αποδείχεται ξεκάθαρα. Αυτό που το πρωί που κρύβονται πολύ. Πάντα μιλάει έτσι ο Χάρης. Κρύβονται στις τρύπες τους. Σας ευχαριστώ που το λέτε αυτό. Για το πολιτικό κόστος. Αισθάνομαι ότι πρέπει να το πω και δεν έχει να κάνει με τον Άρη. Εντάξει, έχει να κάνει με τον Άρη. Αλλά δεν είναι ότι μου είναι ο Άρης αντιπαθής. Αντίθετα, μέχρι πρότινος μου ήταν πολύ συμπαθής κιόλας. Αλλά αυτή η συγκεκριμένη στάση για μένα είναι οριακή. Είναι οριακό αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι αντί να μιλάς για ντάνιασμα των ανθρώπων, καλύτερα να ντανιάσει ο ίδιος την αγάπη και την ευθύνη. Γιατί ένας θειασάρχης έχει ευθύνη και πρέπει να έχει και αγάπη. Εγώ, παιδιά, τα έχω και τα δύο. Υποστηρίζω την ομάδα μου, τους αγαπάω και παλεύω για αυτούς. Και το λέω με την καρδιά μου αυτή τη στιγμή και το ξέρουνε. Το ξέρουν, θα σας το πούν. Να τους ρωτήσετε έναν-έναν. Παλεύω για όλους ξεχωριστά και για όλους μαζί. Για την ομάδα μου. Αυτό πιστεύω. Τώρα θα ήθελα να σε κάνω μια αγκαλιά, αλλά λόγω. Σε ευχαριστώ, καλή μου. Σε ευχαριστώ. Γίνεται, αλλά θα την κάνω την αγκαλιά, γιατί είμαστε όλοι εμβολιασμένοι. Μόλις πάω στο θέατρο, θα το ξαναπώ με την ομάδα μου. Γιατί τους αγαπάω και θέλω να τους αποδεικνύω κάθε στιγμή. Όπως μου το αποδεικνύουν και εκείνοι. Ναι, και εγώ έχω μία. Μην... Κάθομαι και σε χαζεύω. Ο κλέρχος, η Μαρίτα και ο Κοντός. Να αλλάξουμε θέμα, να μας πεις για το Χαλάνδρη. Να μου πεις. Θέλω να μου πεις ένα. Όχι, να πούμε λίγο να μας πεις. Ένα ωραίο μέρος, ένα ρομαντικό περίπατο στο Χαλάνδρη θέλει. Εγώ από όλα αυτά δε. Εσύ κρατάς αυτό. Εγώ ότι υπάρχει ελπίδα. Εγώ ότι ένας υποψήφιος πολιτικός παίρνει το πολιτικό κόστος και θα είναι βαρύ, θα έχει σχόλια και θα έχει πολλά εναντίον. Ξέρω ότι του λείπει αυτή τη ζωή. Χάρη, πραγματικά. Εντάξει, ό,τι νομίζει σήμερα... ο καθένας, όταν θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, κάποια στιγμή πρέπει να παίρνει και το πολιτικό κόστος. Αλλά εγώ αυτό που λέω πιστεύω ότι είναι λελογισμένο. Και δεν το κάνω για να καταλύσω ένα πρόσωπο αυτή τη στιγμή, μια προσωπικότητα που ελπίζω, επειδή όλα καταγράφονται, έχει υποθεί ότι δεν είναι τυχαία προσωπικότητα αυτή. Και ούτε και οι προθέσεις, ούτε και οι προθέσεις είναι κακές. Σε σχέση με τον Χαλάνδρη, θα σου πω ότι είναι από τους πιο ωραίους δήμους της Ελλάδας και έχει τη δυνατότητα να αναδειχθούν τα πάντα. Εσύ είσαι εκεί και θα είμαστε μαζί. Έχει τη δυνατότητα να αναδειχθούν τα πάντα και να γίνει και αυτό ακριβώς. Δηλαδή, γι' αυτό κάτσε ανεπάσουμε... τώρα στο διάλειμμα, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Να σου πω κάποια πραγματάκια που έχω καταγεγραμμένα εκεί στο πάτημα του Χαλανδρίου. Ναι, αυτό το πάτημα βλέπω ότι έχουν συνέχεια προβλήματα και ίσως έχουν δίκιο. Τώρα θα στα πω εγώ. Βγαίνουμε γρήγορα στις διαφημίσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.